το πρωτάθλημα που αποκαλύψουν. Και ακολούθησε συμμετείχε στου αγώνε βαρά για την άνοδο τη ομάδα στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Χαλκιδιό, για την βράβευση. Καλησπέρα. Ένα μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές, πέρα από τα όσα ακούστηκαν και για το ότι έχουν προσφέρει, γιατί σήμερα νομίζω έχουν καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Έχουν ενώσει το σήμερα με το χθες και έχουν δώσει την ευκαιρία στους γονείς να δουν τα παιδιά τους με πολύ περήφανα μάτια. Αυτό δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να το πετύχουν αν δεν είχατε δείξει αυτό το βιντεάκι. Έχετε ενώσει το παρελθόν με το παρόν για να φτιάξουμε ένα πολύ καλό αθλητικό μέλλον. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους όσους παρευρίσκονται εδώ και που στηρίζουν τον αθλητισμό. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να δώσουμε όθηση στις υποδομές μας, στα νέα παιδιά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι επικεφαλείς, πρέπει να δώσετε το στίγμα. Τα νέα παιδιά χρειάζονται νέα δύναμη. Και εσείς θα δώσετε το κίνητρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον Δημήτρη τον Δρόσο. Πραγματικά έχει προσφέρει πάρα πολλά στον αθλητισμό και συνεχίζει να προσφέρει. Και πέραν από τον Δημήτρη, θέλω να πω ότι όλοι σήμερα που βραβευθήκανε αξίζουν συγχαρητήρια και συγχαρητήρια αξίζουν και στο Γιάφ Κασκό για τις επιλογές που έκανε. Συγχαρητήρια για τον θεσμό και για τις επιλογές. Ήταν όλες εύστοχες και επιτυχημένες. Και ο κύριος Στέγο Ξυλουρά για την γράφηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Γιάφκα για αυτή την εκδήλωση που γίνεται εδώ και περισσότερο που τίμησα εγώ το κορίτσι αυτό που είναι μικρό σε ηλικία, έτσι και εμείς προσπαθούμε με τα μικρά παιδιά να τα ανεβάσουμε και να παίξουμε μεγάλες κατηγορίες. Ευχαριστώ πολύ για τον έπαινο αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την προπονήτριά μου που είναι πάντα δίπλα μου και αν δεν ήταν αυτή εγώ θα ήμουν εδώ πέρα τώρα και την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους γονείς μου που με στηρίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτησα να κάνω εγώ την απονομή διότι εκτός του ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί είναι και συγγενής μου. Ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον πατέρα του και τη μητέρα του και όσους άλλους για τον αγώνα που κάνουν για αυτό το παιδί να πάει μπροστά. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο και είμαι σίγουρος θα τη δούμε όχι μόνο στην Εθνική και στην Αμερική. Ό,τι το παιδί. Μας εκπλήξετε με τις γνώσεις, δηλαδή εννοείται να παίξει το WNBA, δηλαδή. Έτσι. Πρέπει να είστε καλός και στο μπάσκετ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πι και την Κοκόνα. Επειδή η Βικτώρια βρίσκεται εκτός σκο, παρακαλούμε κάποια από την ομάδα να βαλάει το ραδίσιο. Η οικογένεια από την ομάδα των γυναικών. Θα έλεγα να έρθει η συμπαίκτριά της στην ομάδα των Νεανίδων, η Βίκη Γαβριλίδου, που είναι και φίλες. Να το παρά.
Τι να πω. Θα πω αυτό που είχε ευχαριστήσει και πέρσι. Σας είχε ευχαριστήσει για το δώρο αυτό που της κάνατε. Ευχαριστεί τους γονείς της, τους προπονητές της. Θα σας ευχηθούμε και εμείς σε λαμπρό μέλλον. Και όλα τα καλύτερα. Μας καλύτερα. Εγώ αρχικά, βασικά το μόνο που θα ήθελα να πω ήταν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο τον οποίο μας όθησε και στον οποίο οφείλουμε την επιτυχία αυτή που σημειώσαμε και είναι ο προπονητής μας ο Χατζηνικολάου Αλκυβιάδης. Τώρα παίρνει σε δύσκολη θέση το γιο του Αλκυβιάδη, έτσι. Τώρα τι θα μας πεις για τον παπά σου. Και εγώ με τη σειρά μου λοιπόν να τον ευχαριστήσω που μας έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε για να μας κάνει να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Επίσης να ευχαριστήσω εσάς που μας επιλέξατε για να μας βραβεύσετε. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, παραστικά. Να παραμείνει ο κύριος Παζανικολάκης. Γεια σας και από μένα, εκ μέρους του Αλέξανδρου. Συγγνώμη κύριε Μαργαρίτη, μου είναι τελείως αυθόρμητο, αλλά με το Μαργαρίτης και με το Μαργαρίτη του τραγουδιστή. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Μαργαρίτη. Εκ μέρους του Αλέξανδρου, δίνει συγχαρητήρια πολλά στο Γιάφκα Σπορτ και τους συνεργάτες του. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές και στις αθλήτριες πολλές επιτυχίες και ό,τι καλύτερο χωρίς τραυματισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να χαίρεστε και παιδίσετε. Ευχαριστώ τους ανθρώπους για τα σπορ για ό,τι κάνουν, γιατί είναι οι αθλητές, το μόνο που χρειάζονται είναι ένα έφη και ένα μπράβο. Και το κενό που έχει η δημοτική αρχή το καλύπτουν τα παιδιά. Μόνο αυτό. Σε όλους τους αθλητές να πω καλή συνέχεια και επιτυχίες. Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Στενοχωρίτη, τον Σάκη τον Στεφαδούρο και τον Δημήτρη τον Λαμπρόγλου. Ευχαριστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εκπομπή μας, γιατί χωρίς εκπομπή δεν θα φτάναμε εκεί που ήμασταν. Στον Σάκη τον Στεφαδούρο, μας βοήθησε με τα βάρη. Και με τον δάσκαλό μας, τον Δημήτρη τον Λαμπρό. Πώς είναι γιατί... Επιτυχία, όταν τα παιδιά φτάσανε στο τελικό, εγώ απλώς απόλαυσα μια ζωή, μια δουλειά ενός ανθρώπου πολλές δεκαετίες, που είναι το δασκάλο μου, τον Δημήτρη Λαμπρόγλου, και αυτός πραγματικά πρέπει να ήταν εδώ σήμερα, όχι εγώ. Απλώς εγώ είμαι πιο τυχερός. Το απολαμβάνω και το ζω. Αλλού δουλειά είναι αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ για τους πρόσφυγες συνεργάτες. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί αυτό το βράδυ φέρνει. Ευχαριστούμε για την κυρία Σκούφη να βοηθήσουμε λίγο. Και αν με επιτρέπετε έτσι για να με ξεπεράσει λίγο, η κυρία Σκούφη, πολύτιμο μέλος της προηγούμενων διοικήσεων του Αθλητικού Συλλόγου Ιπποκράτης, μεγάλη προσφορά σαν παράγοντας και κοινή και μητέρα τριών παιδιών, τριών αθλητών παιδιών. Αναφέρομαι και στον Γιώργο και στην Ανδρέα και στην κόρη. Λοιπόν, μπορείτε να συζητήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
Πραγματικά εύχομαι το όνειρο που είχε ο Χάρης Παπα-Νικολάκης κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί και να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ο Ανδρέας επιθυμία του ήταν αυτό το βραβείο το αφιερώνει στους προπονητές του, στους συμπαίκτες του και στον αθλητικό σύλλογο που ήταν πάντα δίπλα του. Να ευχαριστήσω το Γιάφκα Sports που για δεύτερη χρονιά ενέταξε το συγκεκριμένη κατηγορία βραβείων η οποία φέρει το όνομα του πατέρα μου για τον ανερχόμενο και την ανερχόμενη. Βλέποντας το βίντεο και κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν και βλέποντας τα αστέρια που υπήρχαν τότε, βλέποντας το ίδιο γήπεδο το οποίο ήθελε ο πατέρας μου να πρασινίσει, το μόνο που έχω να πω είναι γιατί φέτος είναι και προεκλογική χρονιά, όπως έχετε διαπιστώσει όλοι από την παρέλαση των αστέρων εδώ, ότι να μην ακούσετε κανέναν από αυτούς. Του χρόνου ίσως πραγματοποιήσουν αυτά τα οποία θα υποσχεθούν φέτος. Αυτό. Αυτά τα βραβεία δίνονται για τον καλύτερο ανερχόμενο και για την καλύτερη ανερχόμενη αθλήτρια, επιθυμία που υπήρξε του πατέρα μου, ο οποίος, όπως και όλοι οι παράγοντες εδώ, οι οποίοι μάχονται με προσωπική δύναμη και κούραση και πόνο, να βγάλουν νέα ταλέντα. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλους αυτούς οι οποίοι βραβεύτηκαν πήραν όλα αυτά τα βραβεία και ειδικά για την κυρία Ελένη, η οποία ήταν οικογενειακή φίλη και ξέρω τον αγώνα που έχει δώσει τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της για αυτό το παιδί το οποίο, όπως και όλα τα παιδιά τα οποία αξίζουν συγχαρητήρια που ασχολούνται με τον αθλητισμό, πρέπει να ανοίξουν τα φτερά τους και με όποιο κόστος προσωπικό, το ξέρω και για την ίδια και για την οικογένειά της. Να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία και να ανοίγετε τα φτερά σας νεότερα. Γιατί δίνει μεγάλη χαρά σε εμάς τους αθλητές, χαρά και κουράγιο για να συνεχίσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα δικά μου άτομα που βρίσκονται πάντα δίπλα μου, στις υπεύθυνες μου και τέλος στην προπονήτριά μου που είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει πάρα πολύ φέτος. Θα μας πεις και το όνομά της τώρα. Η Δήμητρα Αγγούλη, συγγνώμη. Θα παρακαλώ τον κύριο Κυρίτσα να παραμείνει και για τις άλλες δύο βραβεύσεις και να μας μιλήσει μετά.